Είδαμε τον Δήμαρχο Μυτιλίνης και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου μαζί με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Γεραπετρίτη. Συζητήσαμε την κατάσταση στο μεταναστευτικό. Δύο χρόνια μετά η Λέσβος έχει ξεπεράσει τη μεταναστευτική κρίση. Ελάχιστες ροές, ελάχιστοι διαμένοντες, οι αποσυμφώρησεις που υποσχεθήκαμε, η φύλαξη των συνόρων που υποσχεθήκαμε, έχουν γίνει όλα πράξη. Το τελευταίο αίτημα της Μυτιλίνης είναι να φύγει και η τελευταία δομή που βρίσκεται μέσα στον αστικό ιστό. Σας θυμίζω ότι έχουν κλείσει ήδη δύο δομές στη Μυτιλίνη και να δημιουργηθεί μια κλειστή και ελεγχόμενη, όπως έγινε στη Σάμο, εκτός πόλεως. Και αυτό θα γίνει πράξη μέσα στο 2022. Θέσαμε τα θέματα που ασχολούν τα νησιά μας, τη Λέσβο, τη Χίο και τη Σάμο. Τις επιπτώσεις τόσο τις οικονομικές όσο και τις κοινωνικές που είχαμε από το μεταναστευτικό ζήτημα σε συνδυασμό με την πανδημία. Φαίνεται ότι η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Μετά τις 25.000 ατόμων μεταναστών που είχαμε στο νησί της Λέσβου, έχουν μείνει κάτω από 4.000. Θέσαμε το θέμα το κλείσιμο των σπιτιών, για το οποίο υποσχέθηκε ο υπουργός ότι εντός δύο μηνών θα έχουν κλείσει. Και βέβαια, επιτακτικά, ζητήσαμε το κλείσιμο της δομής στην πόλη της Μυτιλίνης. Η υπόσχεση είναι ότι σύντομα θα γίνει και αυτό. Η δομή θα μετατεθεί έξω από την πόλη της Μυτιλίνης, έξω από αστικό και ιστό και κατοικημένη περιοχή, όπως η απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, και βέβαια θα κλείσει πλέον οριστικά η δομή μέσα στην πόλη. Επομένως, είμαστε εδώ για να επιμείνουμε σε αυτή μας τη θέση και να πούμε ότι σε συνδυασμό με την φύλαξη των θαλασσίων συνόρων μας, η κατάσταση πλέον βελτιώνεται στα νησιά μας και ευελπιστούμε να μηδενιστούν οι μεταναστευτικές ροές στο επόμενο διάστημα, καθώς και οι μετανάστες μας στις πόλεις μας.